Αυτή είναι η περιοχή έκτασης 108 στρεμάτων που παραχωρήθηκε παράνομα από το ψευδοκράτος στις λεγόμενες δυνάμεις ασφαλείας του κατοχικού στρατού για περίοδο 30 ετών. Εκεί στην κατεχόμενη Καρπασία η Τουρκία θα δημιουργήσει ναυτική βάση, ισχυρίζεται η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρης Προστασία, επικαλούμενοι πηγές από την λεγόμενη κυβέρνηση των κατεχομένων. Η γαλάζια πατρίδα σε νέα φάση υποστηρίζει το άρθρο που αναλύει την σημασία του έργου σε συνάρτηση και με την βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που λειτουργεί παράνομα στο Λευκόνικο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα βήματα αυτά είναι απόδειξη της απόφασης της κόρας της Τουρκίας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Στο δημοσίευμα προστίθεται ότι στην βάση θα αναβλοχούν πολεμικά πλοία που θα συνοδεύουν τα γεωτρύπανα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η δημιουργία της θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών συντήρησης, επιδιόρθωσης και ανεφοδιασμού όσων πλοίων θα εκτελούν καθήκοντα στην περιοχή. Την βάση θα χρησιμοποιούν και συμμαχικά με την Τουρκία κράτη, μη μέλη του ΝΑΤΟ, ισχυρίζεται την ίδια ώρα ο φιλοκυβερνητικός τουρκικός τύπος, φωτογραφίζοντας το Πακιστάν. Επιφυλακτικός ως προς την είδηση εμφανίστηκε πάντως ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Ανδρέας Πενταράς. Η έκταση δεν επαρκεί για δημιουργία ναυτικής βάσης. Η ναυτική βάση θέλει μεγάλες εκτάσεις στη ξηρά, διότι εκεί γίνονται όλες οι εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, γιατί η Τουρκία να δημιουργήσει μια ναυτική βάση στο βόρειο κομμάτι της Χερσονήσου της Καρπασίας, όταν 40 μίλια βορειότερα έχει τη μεγάλη ναυτική βάση του Τασουντζού? Η μετατροπή των κατεχομένων σε προκεχωρημένο τουρκικό φυλάκιο είναι εξέλιξη που ανησυχεί πάντως τον διεθνή παράγοντα και κυρίως τα κράτη της περιοχής.